όλος τους! Σήμερα θα κάνουμε στροφές. Πολλές στροφές! Πολλές στροφές! Όχι τέτοιες στροφές. Θα μάθουμε να ανοίγουμε χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο για πίτες, αλμυρές και γλυκές. Τα στροβιλίσματα του φύλλου και όλα τους τα μυστικά θα μας τα μάθει η κυρία Σούλα. Είναι μαστόρισα και νοικοκυρά από τις λίγες και το φύλλο ξέρει να το κάνει. Από πού μας έρχεσαι? Από τον Καναδά Εύρο. Θρακιώτισσα, με το όνομα. Η Θράκη φημίζεται για τις πίτες της. Τι πίτες φτιάχνετε? Τυρόπιτες, σπανακόπιτες. Τυρόπιτα στριφτή? Και στριφτή και απλωτή. Όπως θέλει ο καθένας. Και σπανακόπιτα με πράσο μέσα, με τυράκι και αυγά. Και τουρσόπιτα με ξινό λάχανο. Α, τουρσί. Με τουρσί λάχανο και πλιγούρι μέσα. Η κουζίνα μου δικιά σου. Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ξεκινώ. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε να κοσκινήσουμε το αλεύρι. Τι αλεύρι θέλουμε? Αλεύρι εγώ χρησιμοποιώ για όλες τις χρήσεις. Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Ναι. Σήμερα θα κάνουμε ένα πείραμα. Έχω βρει ένα καταπληκτικό αλεύρι. Βασικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει τέλειο ψωμί. Δεν είναι τόσο πούδρα. Είναι πιο χοντροαλεσμένο. Ναι. Είναι από ένα δοκιμή. Βασικά αυτό το αλεύρι μας έρχεται από τη Λίμνο. Δηλαδή έχουμε Θράκη, Λίμνο και Πελοπόννησο. Μιλάμε, θα γίνει ταραχή. Βάζουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για μία δόση φύλλου τώρα. Για να βγάλουμε 7-8 φύλλα. Κοσκινίζουμε το αλεύρι, κάνουμε μια λακκουβίτσα στη μέση. Ρίχνουμε 250 ml νερό, χλιαρό, ίσα-ίσα να αντέχει το μικρό δαχτυλάκι. Αν είναι πολύ ζεστό, καίγεται η γλουτένη και δεν μας ανοίγει το φύλλο. Ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι για την τραγανότητα του φύλλου, γεμάτο κουταλάκι. 2,5 κουταλιές ελαιόλαδο, αγνό παρθένο από το τρίκορφο Καλαμάτας, το καλύτερο. Και ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο αλάτι για να δώσει την ελαστικότητα στο φύλλο. Αυτό ήταν. Και αρχίζουμε να τραβάμε το αλεύρι απ' έξω προς τα μέσα, προς τη λακκουβίτσα, για να κάνουμε το ζυμαράκι μας. Να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το αλεύρι. Εσύ χρησιμοποιείς το λευκό για όλες τις χρήσεις. Ναι. Έχω ακούσει ότι χρησιμοποιούν και κίτρινο για το ζυμωτό. Το ψωμί, για αυτό που είναι για ζυμωτό. Ναι. Φύλλο δεν έχω ανοίξει όμως με αυτό. Ζυμώνουμε το ζυμαράκι μας, να απορροφήσει όλο το αλεύρι μέσα, μέχρι να μην κολλάει στα χέρια, να γίνει μια ελαστική ζύμη. Να βγάλουμε το ζυμάρι από τον μπολάκι, γιατί εδώ δεν μπαίνει πολύ δύναμη. Συνήθως θέλει να κάνουμε αυτά τα διπλώματα για να αποκτήσει τον αέρα μέσα. Όσο πιο πολύ το ζυμώνουμε, τόσο πιο εύκολα θα μας ανοίξει το φύλλο. Πώς σου φαίνεται τελικά αυτό το αλεύρι? Καλό μου φαίνεται. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν το ζυμώνω είναι ότι έχει μια μοσχοβολιά, ρε παιδί μου, το ζυμάρι, όπως ήταν από τα παλιά τα ζυμάρια. Ίσως είναι που έχει κρατήσει το πίτουρο μέσα. Δεν ξέρω, εγώ έχω ενθουσιαστεί, έψαχνα εντωμεταξύ για αλεύρι εδώ και πολύ καιρό και θέλω λοιπόν να σας το προτείνω. Αν κάνει και για πίτα. Λοιπόν, κάνουμε έτσι ένα μπαστούνάκι τώρα, πώς να το πούμε. Κόβουμε το μπαστούνάκι στη μέση για να υπολογίσουμε τα ζυμαράκια μας. 8 φύλλα. Τώρα... Ωραία ιστορία αυτό. Κάθε ένα το κόψε στη μέση και μετά για να κάνει σωμερίς. Για να μην καθίσουμε να ζυγίζουμε με το μάτι. Εμείς οι παλιές νοικοκυρές με το μάτι κάνουμε. Λίγο αλευράκι θέλω τώρα για να πάρω να βάλω. Φτάνει. Τώρα τα κάνω έτσι να γίνουν ομοιόμορφα. Να εγκλωβιστεί ο αέρας μέσα για να φουσκώσουν. Άρα τα μυστικά του φύλλου ξεκινάνε από το ζύμωμα. Ναι, σίγουρα. Να. Έτοιμα τα ζυμαράκια μας, θα τα βάλουμε εκεί μέσα πάλι, στην ίδια κούπα, να μην λερώνουμε άλλη. Πάντα το αλεύρι χρειάζεται για να μην κολλάνε μεταξύ τους. Τα βάζω μέσα, ρίχνω το αλευράκι. Αυτά τώρα πρέπει να σταθούν 1,5 με 2 ώρες για να ξεκουραστεί η ζύμη και μετά έχουμε συνέχεια. Έλα, πιάνει και εσύ να μαθαίνεις. Λοιπόν. Ευτυχώς που δεν είσαι υπηρώτησα. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί, Γιατί, λοιπόν, επειδή σας τα λέμε και όλα, ναι. Η κυρία Σούλα εδώ είναι η πεθερά μου. Mm. Λοιπόν, οι υπηρώτησες πεθερές, για να πούνε το ναι στην μελλοντική τους νύφη, πρώτα την περνάγανε, λέει παλιά, από το τεστ του ανοίγματος του φύλλου. Αν δεν ήξερε να ανοίγει φύλλο,
Όχι, όχι. Άλλα για το συνοικέσιο. Εγώ δεν το έχω αυτό. Λοιπόν, σελοφάν θέλω τώρα να το κλείσω για να κρατήσει την υγρασία μέσα. Βάζουμε το σελοφάν για να κρατήσει. Ξέρεις τι κάνω εγώ για να κρατήσει το σελοφάν. Ναι. Τι κάνεις. Ας σε μάθω κι εγώ ένα μυστικούλι. Για λέγε. Για να κρατηθεί το σελοφάν, το περνάω το πλαστικό σκεύος βρέχοντας τα χέρια, αφού έχω βρέξει τα χέρια μου με λίγο νερό. Και για να δούμε, θα πιάσει το κόλπο μου σε αυτό. Να, η πέθερα που θα μάθει από την ύφη τώρα. Το βλέπεις που κρατιέται. Μπράβο. Το σκεπάζουμε και με μια πετσετούλα για να κρατήσει τη θερμοκρασία μέσα το ζυμαράκι και να μας γίνει πιο ελαστικό, να ανοίξει εύκολα το φύλλο. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό επάνω για πιο ζεστασιά. Το αφήνουμε εδώ τώρα, εντάξει, πάνω από μία ώρα. Όσο πιο πολύ στέκεται, τόσο καλύτερα. Και ένα άλλο μυστικό, όταν θέλουν να κάνουν το πρωί την πίτα, όταν έχουν καλεσμένους για καφέ και δεν προλαβαίνουν τώρα να πιάσουν ζυμαράκια και να λερώσουν τον τόπο με αλεύρι και αυτά, κάνουν τη ζύμη από βραδύ, σε αυτά τα ζυμαράκια δηλαδή, τα βάζουν στο ψυγείο, το πρωί τα βγάζουν, τσακ 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 τα ανοίγουν σε ένα τεταρτάκι μέσα, ρίχνουν στο φούρνο μέχρι να έρθουν οι καλεσμένες οι φιλενάδες, η πίτα ψήνεται. Έχει ξεκουραστεί η ζύμη, τώρα θα τα κάνουμε πιτάκια. Και μετά θα τα ανοίξουμε φύλλο. Θα κάνουμε πιτάκι έτσι. Μία έτσι και μία έτσι να στρογγυλέψει και τα αφήνουμε το ένα πάνω στο άλλο. Μπόλικο αλευράκι όμως για να μπαίνει το δεύτερο επάνω για να μην κολλάει. Δεις τι ελαστικό έγινε το ζυμάρι. Καλό είναι αυτό. Άρα το αλεύρι είναι σούπερ. Ξέρεις, η Λίμνος έχει παράδοση στην παραγωγή σιτάριου. Η Λίμνος ήταν ο σιτοβολώνας του Βυζαντίου. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ούτε και εγώ το ήξερα. Νόμιζα ότι τα νησιά δεν είχαν παραγωγή σιταριού. Περισσότερο Θεσσαλία πίστευα ότι παράγουν σιτάρια. Τώρα τον αποδογυρίζουμε να έρθουν το πρώτο γιατί ξεκουράστηκε περισσότερο. Τώρα το πρώτο είναι πιο έτοιμο για να ανοιχτεί το φύλλο. Από ό,τι βλέπω, ξεκινάς τοποθετώντας το πιτάκι σε αλευρωμένη επιφάνεια και πασπαλίζεις με αλεύρι. Να, το φέρνουμε μια φορά έτσι και μια φορά λίγο να στρογγυλέψει και μετά βάζουμε αλεύρι και το τυλίγουμε στον πλάστη. Και δίνουμε όθηση με τα χέρια δεξιά-αριστερά για να μας ανοίγει το φύλλο. Πατάς δυνατά τα χέρια σου πάνω στον πλάστη? Όχι, 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 καθόλου. Καθόλου δυνατά, πολύ ελαφριά. Ίσα-ίσα για να το κατευθύνεις. Να κατευθύνεις τον πλάστη, το φύλλο πάνω στον πλάστη. Άμα πατήσεις δυνατά θα κολλήσει. Τα γάντια βοηθάνε στο να ανοίγεις το φύλλο ή με γυμνά χέρια γίνεται καλύτερα? Εγώ νομίζω βοηθάνε τα γάντια. Και λίγο από μπροστά πάω τον πλάστη σχεδόν να κοντεύει στο τέλος και μετά αρχίζω και το... Πώς να σου πω, το πάω δεξιά-αριστερά για να ανοίξει το φύλλο. Να απλωθεί κατά μήκος του πλάστη. Παίρνεις από μπροστά, τυλίγεις ελαφριά. Ναι, τυλίγεις, περνάς στη μέση και μόλις εκεί λίγο, για λίγο, το τυλίγεις μετά και αυτό ανοίγει. Να φτάσει μέχρι την άκρη. Απλώς μια φορά, δηλαδή τώρα όπως είναι στενόμικρο, θα το κάνεις από εδώ για να ανοίξει το έτσι. Να στρογγυλέψει το φύλλο. Τα φύλλα που ανοίγουμε για δίπλες ή για χυλοπίτες κάτω στην Πελοπόννησο, τα ανοίγουμε λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω εσείς τι τρόπο έχετε εκεί. Εμείς έχουμε αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό το μάθα από τη γιαγιά μου τώρα. Δεν ξέρω. Πού έμαθες να μάθεις, δηλαδή από μικρή? Από μικρή. Από μικρή έμαθα. Να τώρα, πιάσαμε την κουβέντα του, σκέσαμε το φύλλο. Αυτό είναι. Αυτό. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά να ανοίξουμε φύλλο. Όχι, 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 όχι. Εύκολο. Λοιπόν, τα μυστικά του είναι η τέχνη, άρα εξάσκηση και καλά υλικά. Βέβαια. Το παν. Τα καλά υλικά. Το διπλώνουμε στα δύο και ξανά έτσι και ξανά έτσι και το βάζουμε εκεί. Δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους? Όχι, έχει αλεύρι, δεν κολλάει. Ελπίζω λοιπόν να μάθατε την τέχνη του να ανοίγετε φύλλο με τα χεράκια σας, να φτιάξετε ωραίες πίτες και να εντυπωσιάσετε, γιατί όχι, και την πεθερά σας. Σίγουρα.
Και φυσικά δεν θα μείνουμε εδώ, θα γυρίσουμε το επόμενο βίντεο για να σας δείξουμε πώς θα φτιάξετε πεντανόστιμη στριφτή τυρόπιτα παραδοσιακή στα μέρη σου, ε! Θρακιώτικη. Θρακιώτικη. Δεν είναι ωραία να δουλεύουν οι άλλοι και εγώ να κάθομαι?